Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να πούμε όσο γίνεται Νίκη, όσο μπορεί να το πει κανείς αυτό, μια και όπως σας είχαμε ανακοινώσει και την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή τη στιγμή κηδεύεται ο καλός συνάδελφος, ο Νικήτος Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από κοντά μας σε σχετικά μικρή ηλικία. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά στους οικείους του τα θερμά μας συλληπιτήρια, στη Ρόδο, στους οικείους της Ρόδου και τους οικείους της Καλύμνου. Νίκη, το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή μάλλον. Την Κυριακή παρακολούθησα την εξαιρετική ομιλία του πατέρα Ανδρέα Κονάνου στο κατάμεστρο, κυριολεκτικά κατάμεστρο ναό του Αγίου Νικολάου στην Πόθια της Καλύμνου. Πραγματικά δεν έπεφτε βελόνα και τα τρία κλήτη ήταν γεμάτα, το υπερό της εκκλησίας, έξω η αυλή και τα σκαλιά. Πάρα πολλοί κόσμος, ένας ομιλητής με καθαρό λόγο, με χιούμορ όχι απλώς για να γελάσει ο κόσμος, αλλά με αιχμές, καλοπροαίρετες και μια προσωπικότητα έτσι πολύ δυναμική, η οποία στο χώρο της εκκλησίας είναι ένα κόσμημα, πιστεύω. Επικοινωνεί με εξαιρετικό τρόπο αυτό έτσι, που ακριβώς. Θέλει έχει, ο πατέρας Κονάνος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι είχε πάρα πολλούς νέους. Νέες και νέους. Σε καμία άλλη ομιλία δεν ξαναείδα τόσο πολύ τόσο έτσι κόσμο. Νέο κόσμο. Έχασα την ευκαιρία λοιπόν, δεν τα κατάφερα. Διψά ο κόσμος, αλλά διψά για αλήθεια όμως. Διψά για αλήθεια και για όχι δογματικό λόγο. Αυτό θα πρέπει να το προσέξει η Εκκλησία μας, αν θέλει να έχει κοντά της τους νέους ανθρώπους. Να πάμε με την ευκαιρία αυτή σε... Επιφυλάσσομαι όμως και δεσμεύομαι όταν θα έχουμε το θέμα με τα βιβλία των θρησκευτικών, ένα θέμα το οποίο έχει αναστατώσει την κοινωνία, θα πρέπει να έχουμε τις απόψεις και των δύο πλευρών, θα το οργανώσουμε, τότε θα απευθυνθώ για να έχω την άποψή θα του. Θα το δούμε με πολύ προσοχή το θέμα, να ακουστούν να το οργανώσουμε σωστά, να ακουστούν όλες οι απόψεις. Να πούμε όμως πάνω σε αυτό το θέμα ότι να αποσυρθούν τα βιβλία των θρησκευτικών ζητάει η Μητρόπολη Καλύμνου, Λέρου και Αστυπαλέας. Ψήφισμα λοιπόν για το μάθημα των θρησκευτικών, στο οποίο ζητείται η απόσυρση των νέων βιβλίων. Εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας. Έτσι, μία μικρή περίληψη, γιατί είναι δισέλιδο το ψήφισμα. Να πούμε ότι στο ψήφισμα αναφέρεται ότι τα βιβλία δεν παρέχουν στη μαθητιώσα νεολαία ελληνοορθόδοξη αγωγή και εκπαίδευση. Απουσιάζει, όπως τονίζεται, το αληθινό πρόσωπο του Χριστού και παρουσιάζεται ένας Χριστός παραμορφωμένος κατά τα πρότυπα της νέας τάξης πραγμάτων. Προβάλλεται εικόνα ενός απρόσωπου αφηρημένου Θεού, σχετιζομένου με όλες τις θρησκείες και ιδεολογίες της γης. Λέει το ψήφισμα το σχετικό, δεν παρουσιάζεται ο Χριστός ως άξονας της ιστορίας, αλλά ως ένα σχετικό πρόσωπο μέσα στην ιστορία και σύμβολο αφηρημένου προσδιορισμού και ταυτότητας κατά τις θεωρήσεις εθνών και θρησκειών. Παράλληλα, καλούν τους γονείς και κηδεμόνες όπως επανέλθουν με συνείδηση στην εκκλησιαστική ζωή και παράδοση, ώστε να δώσουν το καλό υπόδειγμα στα τέκνα τους. Είναι η ώρα των γονέων, καιρός εγρήγορσης, καιρός ελληνοορθόδοξης αφύπνισης, καιρός ανάληψης ευθυνών. Είστε υπεύθυνοι για την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών σας, μορφώνοντας αυτούς μέσα στην κατοίκον εκκλησία της χριστιανικής οικογένειας, προτρέποντάς τους να πλαισιώσουν τα κατηχητικά τα οποία χαρακτηρίζουν κρυφά σχολιά. Αυτά λέει το ψήφισμα. Να πούμε όμως, Νίκη, ότι και ο Δήμαρχος Λέρου δηλώνει την αμέριστη στήριξή του στο πρόσφατο ψήφισμα που εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας όσον αφορά το μάθημα των θρησκευτικών σε όλες τις βαθμίδες, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κάλεσε και ο Δήμαρχος όλους τους εμπλεκόμενους να αναγνωρίσουν τόσο την ανησυχία της τοπικής εκκλησίας όσο και την επαναφορά των περσινών βιβλίων. Επίσης, ο Δήμαρχος στηρίζει το δίκαιο αίτημα της Εκκλησίας κατά την άποψή του περί αναδιαμόρφωσης των στόχων του προγράμματος σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών, μετά από ουσιαστικό και κέριο διάλογο με την επίσημη Ελλαδική Εκκλησία και να τη δεχθούν ως ισότιμο συνομιλητή και ισχυρό θεσμικό φορέα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτές είναι οι απόψεις, βέβαια. Είπαμε, Ειρήνη μου, ότι αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο. Αγγίζει τις σχέσεις και των παιδιών, αλλά και των μεγαλυτέρων. Και θα πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις και θα το φροντίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή αυτό το θέμα. Δεν είναι έτσι να το περάσουμε. Έτσι, ναι. Δεν είναι θέμα που μπορεί να το αγγίξουμε επιφανειακά. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Τεζάρη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον έχουμε τον Μιχάλη τον Τεζάρη. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα από την Αθήνα. Από μια εβδομάδα η οποία αναμένεται να είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτή, δημοσιογραφικά τουλάχιστον, καθώς τα θέματα της επικαιρότητας είναι πάρα πολλά.
Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, τη σημερινή μας αναφορά στα γεγονότα με τον αμύωτο ρυθμό των οποίων συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αδίστακτου δολοφόνου, ο οποίος δολοφόνησε την Δώρα Ζέμπερη με 14 μαγειριές μέσα στο δεύτερο νεκροταφείο. Χθες κλήθηκε ο πατέρας της άτυχης κοπέλας, άτυχης εφοριακού, λόγω των περίεργων δηλώσεων των οποίων έκανε τις προηγούμενες ημέρες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Ο πατέρας της Δώρα Ζέμπερη κατέθεται επί 5 ώρες εξηγώντας και αναλύοντας τι γνωρίζει και τι όχι σχετικά με την δολοφονία της κόρης του. Άξιο αναφοράς παραμένει το γεγονός το οποίο τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία της κοπέλας ήθελε τον πατέρα να βγαίνει σε τηλεοπτικό μέσο και να αναφέρει πως ήταν άτυχος, καθώς την ώρα που δολοφονούνταν η κόρη του εκείνος πέρναγε με το αυτοκίνητό του έξω από το βίντεο νεκροταφείο. Μια πολύ περίεργη σύμπτωση η οποία κινητοποίησε τους αστυνομικούς της ασφάλειας, τον κάλεσαν, κατέθεται από τις 12 μέχρι και τις 5 και 4 χθες το μεσημέρι. Δεν έχει προκύψει κάτι για την ώρα. Σε κάθε περίπτωση θα ελεγχθεί το DNA του ανθρώπου αυτού, καθώς επίσης και το όχημα, το ταξί με το οποίο πέρναγε από το συγκεκριμένο σημείο από την σκηνή της δολοφονίας. Οι αρχές τώρα εξετάζουν... Γιατί δεν το έκανε από την αρχή αυτό, επέτρεψε αυτό, μου. Γιατί αυτό, δεν βεβαίως. Τα είπε όλα αυτά από την αρχή. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Αυτό ήταν άλλωστε που ξένησε και τους αστυνομικούς ασφάλειας, γιατί αρχικά, όπως όλοι θυμόμαστε, έχουμε στην εικόνα μας έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει και λέει οργισμένος να κοιτάξουν τις υποθέσεις με τις οποίες ασχολείται η κόρη του, ασχολούνταν η κόρη του, υποθέσεις Λαγκάρτ, περίεργοι φάκελοι, για να βρουν τον δολοφόνο. Μετά από τρεις ημέρες λοιπόν αναφέρει πως δεν είναι, η αιτία ήταν ένα άλλο άτομο, το οποίο μάλιστα, όπως είπε, είχε πάρει, το πήρε ένα 30χρονο, 35χρονο εκείνη την ώρα έξω από το νεκροταφείο, ο οποίος λέει ήταν εμφανώς αναστατωμένος, τον πήγε κάπου στα Εξάρχεια. Περίεργες δηλώσεις, αντικρουόμενες οι δηλώσεις του πατέρα. Γι' αυτό και ελέγχεται ακριβώς. Τώρα πλέον οι αστυνομικοί εξετάζουν τρία ενδεχόμενα σχετικά με τα άτομα, με την περίπτωση της γυναίκας αυτής. Είτε η γυναίκα να δολοφονήθηκε από τοξικοεξαρτημένο άτομο που επιχείρησε να τη ληστέψει και να αντέδρασε εκείνη, οπότε την δολοφόνησε, είτε να έπεσε θύμα κάποιου μανιακού, είτε το τρίτο σενάριο να είναι προσωπική υπόθεση, την οποία ακόμα αναζητούν, καθώς έχουν έγκλημα, δεν έχουν δολοφόνο, δεν έχουν κίνητρο. Μάλιστα. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχουν υπόνοιες για τον πατέρα μέχρι στιγμής. Ναι, είναι όλα, είναι όλα ανοιχτά πάντως. Είναι όλα ανοιχτά και όλοι ελέγχονται. Και του στενού κύκλου, της κοπέλας και ο πατέρας και άπαντες. Είναι στο μικροσκόπιο των αρχών. Να δούμε ένα περιστατικό που σημειώθηκε χθες, λίγο μετά τις, λίγο πριν 8 το βράδυ της Κυριακής, όταν επιτέθηκαν σε πολίτες και ευέλπιδες στο μοναστηράκι κάποια άτομα του αντιξεστικού χώρου, οι οποίοι πέρασαν τα παιδιά των ευελπίδων για χρυσαυγίτες. Τα παιδιά λοιπόν αυτά δέχτηκαν άγρια επίθεση, η οποία από άτομα ομάδα γνώστων, οι οποίοι τους κυνηγούσαν στα στενά της Πανδρόσου και τους ξυλοκοπούσαν. Χρειάστηκε να μπουν σε μια καφετέρια προκειμένου να βρουν κρυσφύγετο και αργότερα, όταν έφυγαν οι επιτιθέμενοι, μεταφέρθηκαν στο 401 για τις πρώτες βοήθειες. Είναι δείγμα και αυτό της ανομίας και της αναρχίας που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, όπου πλέον κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής και για κανένα λόγο. Σκεφτείτε τώρα τα παιδιά αυτή της Σχολής Ευελπίδων, η αξιωματική της Σχολής Ευελπίδων, βγήκαν για ένα καφέ. Ήταν με τη στολή τους. Ήταν με τη στολή τους. Γιατί είχαν βγει ή πηγαίνανε στην σχολή. Οπότε επιτρέπεται όλοι οι αξιωματικοί να φορούν τη στολή τους. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Αν και υπάρχει κάποια σιωπηλή διαταγή να μην φορούν τη στολή στο κέντρο της Αθήνας για να αποφεύγονται τέτοιου είδους περιστατικά. Σε κάθε περίπτωση πάντως δέχτηκαν άγρια επίθεση από αγνώστους. Και να κλείσουμε, αν θέλετε, με αυτή την πάρα πολύ περίεργη υπόθεση που εξελίσσεται από την εβδομάδα και σχετίζεται με τον τζιχαντιστή στην Αλεξανδρούπολη. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του ανακριτή στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να απολογηθεί για όσα τον βαραίνουν. Όπως είχαμε αναφέρει μέσα από το Αιγαίο TV, ότι ο διάχρονος είχε ομολογήσει τη δράση του στο πλευρό των ακραίων Ισλαμιστών του ISIS, τη συνέχεια ανασκεύασε, κατηγόρησε μάλιστα αστυνομικούς του οποίου κατάθεση για ψευδή μετάφραση των λεγόμενων του. Την ίδια γραμμή και η γυναίκα του, η οποία τώρα μετά τα αρχικά που είχε δηλώσει ότι την ξυλοκοπούσε, ότι την κακομεταχειριζόταν και ήταν μέλος του ISIS ο άντρας της, υποστηρίζει πως ο σύζυγός της δεν είναι μέλος του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Ανακάλεσαν λοιπόν. Ανακάλεσε ακριβώς. Άλλαξαν γραμμή 110 στροφή 180 μοιρών. Οπότε βρισκόμαστε εν αναμονή των εξελίξεων και από αυτό το μέτωπο. Εξελίξεις τις οποίες, καλά να είμαστε, αύριο θα μεταφέρουμε μέσα από τους δέκτες του Αιγαίο TV σε όλο τον κόσμο που παρακολουθεί. Καλά να είσαι και εσύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά, Νίκη, που άκουσες, η Αθήνα που έχει φτάσει σε ποιο σημείο ανομίας και πράγματι φοβάσαι να κυκλοφορήσεις.
Θα περάσουμε λοιπόν τώρα σε κάποια θέματα που άπτονται του χώρου της υγείας. Θα ξεκινήσουμε με το τρίτο Health Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και συνδιοργανωτής ήταν το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. Και η τοπική αυτοδιοίκηση βγήκε το συμπέρασμα μέσα από αυτό, άλλωστε ήταν και το κύριο θέμα, υποστηρίζει την ανάπτυξη της ψηφιακής υγείας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτά τόνισε δε και υποστήριξε και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο κύριος Πατούλης. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Η τοπική αυτοδιοίκηση υποστηρίζει την ανάπτυξη της ψηφιακής υγείας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές, τόνισε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Γιώργος Πατούλης, με την ολοκλήρωση του τρίτου Health Forum, του οποίου συνδιοργανωτής ήταν το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. Στον χαιρετισμό του, ο κ. Πατούλης τόνισε ότι ο πολίτης ασθενής μπαίνει στο επίκεντρο μέσα από τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και ότι η τοπική αυτοδιοίκηση υποστηρίζει την ανάπτυξη της εισαγωγής της ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της υγείας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές. Στο πλαίσιο του φόρουμ συμμετείχε με περίπτερο το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, στο οποίο υπήρχε παρουσίαση των ΚΕΠ υγείας. Επίσης, ενδιαφέρον είχαν οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Δήμων, οι οποίοι μετέφεραν την εμπειρία τους από την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στο ζήτημα αυτό, με νησί αναφορά στην Σάμμο. Ενδεικτικά, ο Δήμαρχος Σάμμου Μιχάλης Αγγελόπουλος μίλησε για την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στο ζήτημα της υγείας των πολιτών. Τόνισε τη σημασία που έχει για κάθε δημότητο να υπάρχει ο ατομικός ιατρικός φάκελος μέσα στο λογισμικό των ΚΕΠ υγείας, όπου θα έχει την δυνατότητα να ανεβάζει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, ώστε να έχει τον δικό του ενημερωμένο φάκελο. Επίσης, μέσω του λογισμικού θα ειδοποιούνται αυτόματα οι δημότες για τις προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν στο πλαίσιο του επαναληπτικού ελέγχου τους. Αναφορικά με τους τρόπους μέσω των οποίων οι Δήμοι μπορούν να προωθήσουν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας, επισημάνθηκε ότι οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε υποδομές επικοινωνιών και δικτύων, στην ενθάρρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας και σε θέματα ασφάλειας, αγνοώντας έναν πολύ σημαντικό παράγοντα, δηλαδή τον ρόλο του ασθενούς. Τέλος, σημειώθηκε ότι η διεθνή στάση στον χώρο της υγείας οδηγεί στην υιοθέτηση ασθενοκεντρικών μοντέλων στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Ο ασθενής αναλαμβάνει πλέον ενεργό ρόλο στην προστασία, παρακολούθηση και διασφάλιση της υγείας του, κάτι που στους νησιωτικούς δήμους δεν είναι μόνο επιθυμητό, είναι και αναγκαίο. Ειρήνη, έχει να κάνει και με την τηλεϊατρική. Ναι, έτσι, ναι, Νίκη, αν και δεν είμαι ειδικός, αυτό που έχω αντιληφθεί είναι ότι στο κομμάτι της, μάλλον η τηλεϊατρική εντάσσεται στο κομμάτι γενικότερα της αυτού που λέγεται ψηφιακή υγεία. Βλέπουμε ότι την τοπική αυτοδιοίκηση να αρχίζει να υποστηρίζει πλέον την ανάπτυξη εισαγωγής της ψηφιακής τεχνολογίας στον χώρο της υγείας. Και κάπου εδώ μπαίνουν και οι Δήμοι τώρα στο παιχνίδι και θα πρέπει να βρουν τρόπους να μπορέσει αυτό να αξιοποιηθεί. Ναι. Έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ντοκιμαντέρ με θέματα τηλεϊατρικής και έχουν γίνει και επεμβάσεις. Αυτά που μπορούν να κάνουν. Ξέρεις, να έχεις την εικόνα πατώντας ένα κουμπί ή πληκτρολογώντας μία λεξούλα. Είναι από τα θετικά της τεχνολογίας. Να έχεις ακριβώς, να έχεις όλη την εικόνα του ασθενή. Ειδικά την... για τα απομακρυσμένα νησιά και τους τόπους τους. Πολύ σωστό. Έτσι, τώρα, Ειρήνη, έχουμε τη βράβευση του καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία στην επετειακή εκδήλωση των 70 χρόνων από την έναρξη της λειτουργίας της Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Τίμη στον καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινό για τη συνολική προσφορά του στην καρδιολογία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Στην επετειακή εκδήλωση για τα 70 χρόνια λειτουργίας της, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία τίμησε τον καθηγητή Δημήτριο Κρεμαστινό για τη συνολική προσφορά του στην καρδιολογία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Κατά την βράβευση, ο καθηγητής κ. Κρεμαστινός, που διατέλεσε και πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, δήλωσε: «Ευχαριστώ την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για την ιδιαίτερη τιμή, για το ερευνητικό και το κλινικό μου έργο, τόσο για το κεφάλαιο σίδηρος και καρδιά, ίδιο στους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, όσο και για το ευρύτερο κεφάλαιο των μυοκαρδιοπαθειών. Όμως χρήζει ειδικής μνήας η διεθνής αναγνώριση που είχε μέχρι σήμερα η λειτουργία της πρωτεΐνης φωσφολαμβάνης, η οποία με τη μετάλλαξή της καθορίζει την εκδήλωση της καρδιακής ανεπάρκειας ή των θανατηφόρων αριθμιών στους αρρώστους.
Στο σημείο αυτό θα αναφερθώ στην καθηγήτρια κυρία Κρανιά, στο Σινσινάτι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία ήταν εκείνη που πειραματικά απέδειξε τη λειτουργία της φωσφολαμβάνης σε πειραματόζωα και στη δική μας ερευνητική ομάδα που μελέτησε την εφαρμογή της στον άνθρωπο βάσει μελέτης τριών γενεών του γενεαλογικού δέντρου. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία να τιμηθεί και η καθηγήτρια Κρανιά για τη βασική της έρευνα στο θέμα της μετάλλαξης της φωσφολαμβάνης. Όπως ακούσαμε, η Ειρήνη, τον κύριο Κρεμαστινό πρότεινε και την συνάδελφό του, την κυρία Κρανιά, στο Σινσινάτι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να βραβευτεί, η οποία ήταν εκείνη που πειραματικά απέδειξε τη λειτουργία της φωσφολαμβάνης σε πειραματόζωα και στην έρευνα αυτή μελέτησε την εφαρμογή της στον άνθρωπο βάσει μελέτης τριών γενεών του γενεαλογικού δέντρου. Πολύ και στη συνέχεια ανέλαβε από εδώ η ομάδα του κ. Κρεμαστίνου. Να πούμε βέβαια, Νίκιος, δεν είναι η πρώτη φορά που βραβεύεται ο καθηγητής καρδιολογίας, ο κ. Κρεμαστινός. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, πάλι σχετικό με το χώρο της υγείας. Το Σάββατο είχαμε ραντεβού με τον κύριο Παναγιώτη Κίκη, ο οποίος είναι συντονιστής διευθυντής της μονάδας νεφρού, της μονάδας αιμοκάθαρσης, όπως λέγεται από τους ίδιους, εδώ στο νοσοκομείο, μάλλον στο νοσοκομείο, του νοσοκομείου της Καλύμνου. Και μας μίλησε γενικότερα για την κατάσταση και το πώς λειτουργεί. Ναι. Φάνηκε σχετικά ικανοποιημένος. Είπε ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Παλιά υπήρχε και έλλειψη και σε υγειονομικό υλικό κλπ. Ειρήνη, υπάρχει και σύλλογος νεφροπαθών, έτσι. Βέβαια, ναι. Mm-hmm. Υπάρχει και σύλλογος νεφροπαθών, ένας πολύ δραστήριος σύλλογος, που από ό,τι είπε και ο κύριος Κίκυλης, είναι σε πολύ αγαστή συνεργασία. Mm-hmm. Μαζί πορεύονται, έχουν πολύ καλή σχέση τόσο με τους ασθενείς όσο και με το περιβάλλον, το οικογενειακό τους, από ό,τι είπε ο κύριος Κίκυλης, θα το δούμε και στη συνέχεια. Και αυτό που μας τόνισε είναι ότι περιμένουν μόνο κάποια ανακαίνιση στους χώρους του τμήματος της μονάδας νεφρού. Και αναλώσιμα υλικά. Και αναλώσιμα, βέβαια, από τον κύριο Χαλίκο. Θα τον ακούσουμε όμως τον ίδιο να μας τα λέει όλα αυτά. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο της Καλύμνου και έχουμε επισκεφθεί τον συντονιστή διευθυντή της μονάδας νεφρού, τον κύριο Παναγιώτη Κίκυλη, να μας ενημερώσει πώς λειτουργεί η μονάδα, αν υπάρχουν προβλήματα, ελλείψεις κλπ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Χαρά μας που σας έχουμε στη μονάδα μας. Να είστε καλά. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε λίγο για την μονάδα. Λοιπόν, η μονάδα αυτή λειτουργεί από το 2002, όταν ανέλαβα εδώ. Είμαστε δύο γιατροί, είμαι ο συντονιστής διευθυντής και είναι και η διευθύντρια κυρία Σαχταρίδου, Μαρίνα, η οποία είναι και αυτή εξ αρχής εδώ. Η μονάδα αυτή ξεκίνησε με ένα πολύ μικρό, ας πούμε, δυναμικό, είχε 5 κρεβάτια, 5 μηχανήματα δηλαδή, online, τα οποία εξυπηρετούσαν 5 ασθενείς την μία μέρα και 5 ασθενείς την άλλη, μέχρι 5. Εμείς παραλάβαμε γύρω στους 4-5 ήταν όλοι συνολικά οι ασθενείς. Εν πάση περιπτώσει, με τα χρόνια καταφέραμε να αναπτύξουμε αυτή τη μονάδα, να γίνουν εργασίες, κάποιες εργασίες μέσα στην αίθουσα της αιμοκάθαρσης και να προμηθευτούμε από δωρεές πολλών καλυμνίων, αλλά και από προσφορά του νοσοκομείου μας, άλλα 7 μηχανήματα, κατά συνέπεια έχουμε αυτή τη στιγμή 12 μηχανήματα, εκ των οποίων το ένα είναι εφεδρικό συνήθως, δηλαδή το χρησιμοποιούμε τα 11 και το ένα το κρατάμε σε περίπτωση. Καλύπτονται με αυτό, καλύπτεται το αριθμό των ασθενών. Μέχρι στιγμής ναι. Εμείς έχουμε φτάσει μέχρι 23-24 ασθενείς, το maximum της δυνάμεως των ασθενών δηλαδή, και αναπτύσσονται σε μία βάρδια πρωινή, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε περισσότερες βάρδιες. Το προσωπικό μας είναι 5 άτομα, το νοσηλευτικό προσωπικό, και βάσει των προδιαγραφών λειτουργίας των μονάδων δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άλλη βάρδια, διότι δεν βγαίνουν με τα ίδια άτομα άλλες βάρδιες. Έχει γίνει μια προσπάθεια έτσι να υπάρχει καλό επίπεδο αιμοκάθαρσης και υπάρχει μια συνεννόηση με τους ασθενείς, με τους συγγενείς τους. Είμαστε και μικρό μέρος βέβαια και έτσι μπορούμε να έχουμε ένα μίνιμουμ τουλάχιστον ασφάλειας και έρχονται και από γειτονικά νησιά, από Λέρο, ας πούμε, εδώ. Ερχόντουσαν μέχρι το 2010 και από τη Λέρο και από την Πάτμο, αλλά από τη στιγμή που άνοιξε η μονάδα της Λέρου, γιατί είχε ανοίξει και στη Λέρο μονάδα, απασχολούνται εκεί.
Εξυπηρετούνται από το Γενικό Νοσοκομείο Λέρου οι Λέργοι και οι Πάτμοι. Από την Αστυπάλαια, ό,τι υπάρξει, ανήκει σε εμάς πλέον. Κατάλαβα. Από υγειονομικό υλικό, αν το λέω σωστά, υπάρχει επάρκεια. Κοιτάξτε, κατά καιρούς υπήρξε μια δυσκολία λόγω των διαδικασιών που έχουν γίνει πολύπλοκες και καθυστερούσαν ορισμένα υλικά. Τώρα στην παρούσα φάση είμαστε καλά. Μπορώ να πω ότι είμαστε καλά. Ήδη προκυρήσουμε καινούριο διαγωνισμό, γιατί έχει λήξει ο προηγούμενος, για να προμηθευτούμε για ένα χρόνο ακόμη υλικά. Ωραία. Ωραία, να σας ευχαριστήσω. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Όχι, αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι η μονάδα μας, για να είναι κάτι εξαιρετικό, θα πρέπει να υπάρξει μια ανακαίνιση υποδομών στο κτίριο. Δηλαδή στην αίθουσα, στα πατώματα, στα στόρια των παραθύρων και τέτοια πράγματα, όπως και σε μερικά μηχανήματα τα οποία χρειαζόμαστε και τα οποία μας έχει τάξει ο ευεργέτης Καλύμνου, ο Γιάννης ο Χαλίκος, ότι θα μας τα φέρει εδώ και 15 μήνες, μας είπε, ότι να κάνουμε μια, ας πούμε, ένα απολογισμό τι χρειαζόμαστε. Το καταθέσαμε και πιστεύω ότι, επειδή έχει πάρα πολλές απασχολήσεις και ευεργεσίες, πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθεί με τη μονάδα τέχνη του νεφρού, για να έχουμε πλέον ένα πάρα πολύ καλό κτηριακό επίπεδο, ας πούμε, το οποίο θέλουμε και χρειάζεται βέβαια. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, κυρία. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κίκυλη Νίκη. Τον ακούσαμε με τον προσοχή. Με προσοχή, ακριβώς. Και όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχει και δραστηριοποιείται ένα σύλλογος νεφροπαθών, ο Άγιος Παντελεήμων. Mm-hmm. Να πούμε ότι η ψυχή του συλλόγου είναι βέβαια ο κύριος Νικόλας Χριστόπουλος, ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο να στηρίξει το σύλλογο και το έργο του. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ομάδα που αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες οι νεφροπαθείς mm-hmm. μας και πρέπει όλοι να είμαστε δίπλα τους και να τονίσουμε ότι κατά καιρούς στηρίζουν και οι νεφροπαθείς οι ίδιοι με υγειονομικό υλικό. Μάλιστα. Ή στήριζαν τουλάχιστον μέχρι πρότινος την μονάδα νεφρού. Όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να, για τα οποία θα έπρεπε να μεριμνά η πολιτεία. Έρχεται ο εθελοντισμός ακριβώς να τα υποκαταστήσει. Λοιπόν, πάμε όμως γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.